Βου, το, η Ντόα Σόκρη είναι 19 ετών και ανήκει στου ελάχιστου τυχερού που επέζησαν από το ναυάγιο δουλεμπορικού σκάφου που βυθίστηκε πριν από μία εβδομάδα ανοιχτά τη Μάλτα. Οι δουλεμποροί βύθισαν το πλοιάριο και η ίδια έζησε τι φρικτέ στιγμέ που ακολούθησαν. <Το> Όταν βούλιαξε το, το σκάφο, κάποιοι μέσα, ήταν μέσα στο σκάφο και έχουν βούλιαξει και αυτού και αυτοί μέσα στο, ήταν μέσα σκάφο, ναι. Και, και όταν έπεσε όλο μέσα, σε, όλο μέσα, στη, μέσα στη θάλασσα, βγήκαν κάποιοι άλλοι. Ηταν γύρω, γύρω σε 150-200 άτομα. Δηλαδή 150-200 άτομα ήταν στη θάλασσα και οι υπόλοιποι βουλάξαν μέσα στου σκάφου. Αυτό ναι, ναι, έτσι. Εκατοντάδε άνθρωποι έμειναν στην ανοιχτή θάλασσα χωρί σωσίβια και φόδια. Όσοι δεν ήξεραν να κολυμπούν, πνίγηκαν γρήγορα. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν να επιβιώσουν όπω μπορούσαν. Όταν έγιναν τα κοινότητα, έγιναν μετά ομάδες, σαν και άρχισαν μετά να βραδιάσουν. Και από εκεί ξεκίνησε το φόβο. Και ζήσανε μέσα στο φόβο και στην πείνα, στην τύψα. Και άρχισαν τώρα να πεθαίνουν μόνος τους, μετά από τέσσερις μέρε είχαν πεθάνει σχεδόν όλοι. Ανάμεσά του και ο αραβωνιαστικό τη Ντοά, που ταξίδευε μαζί τη για μια καλύτερη ζωή. Ο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση εξέφρασε φόβου επίσημα για περίπου 500 νεκρού. Η ίδια η Ντοά σώθηκε. Αλλά δεν ξέρει πώ. Μου τίποτα, Μου βοήθησε ο Θεό. Και είναι ταύμα. Αυτό ήταν ταύμα. Δηλαδή να κάτσω να. να, κάτσω να... Σου λέει, το βγάλανε το τέταρτη ημέρα από τα νερά. Ήταν μεγάλο ταύμα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί, ποιά σκέψεις τώρα όταν πας και κάνεις μπάνιο, καθίσεις το μπουλί μία ώρα στα νερά και βγαίνεις από εκεί πολύ κουρασμένος και λες... Για σκέψου τώρα τέσσερις μέρες χωρίς χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, με φόβο και βραδιάς και πολύ ήλιο και πολύ κρύο. Ήταν, είναι, είναι, κάτι που δηλαδή, τα βλέπω μόνο στι σκηνέ. Δηλαδή, στην αλήθεια δεν, δεν έχω ξανά ακούσει τέτοια πράγματα. Ήταν, ήταν τέσσερι μέρε και κάτι, και, αλλά περάσαμε, περάσανε σαν 40 χρόνια. Χιλιάδε άνθρωποι αναγκάζονται κάθε μέρα να μπαίνουν σε σαπιοκάραβα πληρώνοντα χιλιάδε δολάρια στου δουλέμπορου, κυνηγώντα την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αλλά για πολλού αυτό το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Και γύρω από το εμπόριο ελπίδα, ο Ασραφ Καμπάρα υποστηρίζει ότι έχει στηθεί ένα ογκώδε κύκλωμα διαφθορά και του λεμπορίου στην Αίγυπτο. Υπάρχει μια μεγάλη μαφία στην Αίγυπτο. Όταν σε λέω μεγάλη μαφία, είναι, είναι κυκλωμένη δηλαδή. Είναι μέσα είναι στρατιώτε, είναι και από την αστυνομία, είναι και κάποιοι που είναι στα σύνορα. Ε, και κάνουν αυτή τη δουλειά. Και δεν ενδιαφέρονται αυτό τώρα όταν μπαίνουν τα λεφτά, μαζεύουν τα λεφτά από τον κόσμο, δεν είναι ενδιαφέροντο τώρα αν θα ζουν, αν θα πεθάνουν. Αλφαίνου μία, χάσαπ. Αναλόγω κάποιοι πληρώνουν από, 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 από 2.100 από 2.000 και πάνω. Και κάποιοι πολλοί, από αυτού το έχουν βουλιάξει ήδη μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι δύσκολο πράγμα για αυτού. Δηλαδή, παίρνουν τα λεφτά από του ανθρώπου. Του βάζουν στη βάρκα αυτή, στο σκάφο αυτό mm. και του βουλιάζουν οι ίδιοι mm. τα, κάπου με στη θάλασσα. Δεν, δεν έχω ένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που πα και αγοράζει ένα σκάφο που είναι εγκυαλιμένο και βάζει τόσα άτομα μέσα, ε, αυτό μπορεί να κάνει πολλά, πολλά πράγματα. Έχω ακούσει εγώ για πολλά που έχουν φύγει από, τη, από την Αίγυπτο και έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με την Ντόα επέζησε ένα μικρό κορίτσι δύο ετών, το οποίο έσωσαν τελικά οι γιατροί στο παγνί. Το φιλ, طلع ήταν μαζί της δύο δι, δι, μωρά. Μαχα... Μαζί της ήταν τα δύο μωρά Μαχα... και είναι... την ώρα που ποσο... είναι... σωτήκανε είναι... και του βγάλανε πάνω από το, είναι... από το καράβι, ε, έμεινε ένα μωρό είναι... που ήταν ένα χρονό, ε, έμεινε είναι... πέντε ώρες και μετά πέθανε. Και, είναι... και, έμεινε... είναι... και, έζησε άλλη, άλλη μία, ο οποίο αυτή είναι η νέα που είναι στο, ο... στο Ένα σκάφος που είχε 500 άτομα και να έχουν πνιγεί όλοι και να είχε μόνο Έξι άτομα. Είναι πολύ δύσκολο. Και να βλέπεις και ένα μπρο. Ε, όχι, ήταν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δε, 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 δεν έχω ξαναζήσει τέτοιες στιγμές. Επιβεβαιωμένα από το ναυάγιο επέζησαν εννέα άτομα. Έξι μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών η Ντόα. Τι επιφυλάσσει το μέλλον για αυτή είναι ασαφές. Μας είπε όμως τι θα ήθελε η ίδια.